Κύριε Καραγιάννη, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κύριε Κιμή. Αν μπορείτε, διευκρινίστε μας εσείς αυτό το σημείο. Είχε πάρει ποτέ άδειες λειτουργίας αυτός ο ξενώνας, ναι ή όχι, και αν το πρόβλημα τώρα ήταν ότι δεν τις ανανέωσε ή δεν είχε ποτέ του άδεια. Είχε άδεια λειτουργίας ως κατοικία, οικία, και με την πάροδο του χρόνου είχαν μετατραπεί κάποιοι χώροι, όπως σωστά αναφέρθηκε και η δημοσιογράφος σας πριν λίγο, σε ξενώνας, σε οίκον ευγυρία για φιλοξενία ενήλικων ατόμων και ατόμων με αναπηρία. Το Δήμο Δερίνιας εκκρεμεί η άδεια λειτουργίας του 2019 και το τονίζω, κύριε Κιμήτρη, άδεια λειτουργίας και όχι πολεοδομική άδεια, γιατί δεν είμαστε πολεοδομική αρχή εμείς. Εκκρεμεί η άδεια λειτουργίας γιατί δεν είχαν προσκομιστεί κάποια πιστοποιητικά με βάση το άρθρο 112 του περιδήμου νόμου. Έπρεπε να δώσετε εσείς άδεια αλλαγής χρήσης. Δεν είμαστε εμείς που το κάνουμε αυτό. Το κάνει η ιδιοκτήτρια. Ο ιδιοκτήτης της οποιασδήποτε κατοικίας, όταν θέλει να προβεί σε αλλαγή χρήσης, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ναι, η διαδικασία αυτή θα έρθει στο Δήμο αυτός. Θα έρθει στο Δήμο για απόψεις, φυσικά. Ήρθε κοντά σας για αλλαγή χρήσης. Εσείς ξέρατε ότι από σπίτι μετατράπηκε σε ξενώνα. Φυσικά το ξέραμε. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Από τη στιγμή όμως που δεν είχε τις άδειες του και κρεμούσαν και αυτές του Δήμου, ο Δήμος τι έκανε, κατήγγειλε αυτά τα γεγονότα. Εμείς δεν εκδώσαμε την άδεια λειτουργίας και πολύ σωστά πράξαμε. Και το ίδιο πράξουμε με όλους που δεν προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα τέσσερα πιστοποιητικά. Η δικαιοδοσία του Δήμου είναι μέχρι εκεί. Πρέπει να ενημερώσει και παρακάτω. Την άδεια λειτουργίας, ναι, επειδή αυτή η οίκη ευγυρίας, ξέρετε, εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες μέσα. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για να πούμε αν εγκρίνεται ή όχι. Εμείς λέμε τις απόψεις μας, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές. Και πέρα σας πω ότι αυτόν το κτίριο λειτουργούσε με επιτυχία ως οίκος ευγυρίας. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι λόγω της επαγγελματικότητας που έχουν δείξει και η αστυνομία και η πυροσβεστική αλλά και η ιδιοκτήτρια και το προσωπικό του ξενώνα, είχαμε δυσάρεστα γεγονότα πριν τη Δευτέρα. Λειτουργεί όμως 5 χρόνια, τώρα είναι χωρίς άδεια λειτουργίας. Εσείς το καταγγείλατε ότι δεν τους δώσαμε άδεια λειτουργίας, αλλά συνεχίζουν να λειτουργούν. Ναι, δεν τους βγάζαμε άδεια λειτουργίας. Ναι, αυτό το αφού φαίνεται. Ναι, το είπατε αυτό στην αστυνομία και ξέρετε, ακόμη λειτουργούν. Είναι γνωστό, κύριε Κιμήτρη. Ναι, είναι γνωστό. Μάλιστα. Να είστε καλά, Δημαρχέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.